Καίρετε αγαπητοί ακροατές, σήμερα θα μιλήσουμε τι εννοούσε ο κύριο Ιησού όταν έλεγε στους μαθητές του ότι μιλάει σαν πλήτη με παραβολέ επειδή βλέποντα δεν βλέπουν και ακούγοντα δεν ακού ούτε καταλαβαίνουν. Τι σημαίνει αυτό, αρχίζουμε πρώτα να διαβάζουμε όπως συνέβη εκείνη την ημέρα και όπως απάντησε ο κύριο στους μαθητές του που το ρώτησα γιατί Κύριε και μίλησε συνέχεια δίδασκε με παραβολές και ο Κύριο απάντησε ας διαβάζουμε είναι γραμμένο στο Ευαγγέλιο κατά Ματέο. Και κατώ σημαντητές ήρθα κοντά του είπα σ' αυτό γιατί τους μιλάς με παραβολές και εκείνο απαντώντα ο Κύριο τους είπε. Επειδή σε εσά δόθηκε να γνωρίζετε τα μυστήρια τη βασιλεία των ουρανού, σε εκείνο όμω δεν δόθηκε. Επειδή όποιο εκεί θα του δοθεί και άλλο και θα του περισσέψει. Όποιο όμω δεν εκεί και ό,τι εκεί θα αφαιρετεί από αυτό. Γι' αυτό του μιλάω με παραβολέ. Επειδή βλέποντα δεν βλέπουν και ακούγοντα δεν ακούνε ούτε καταλαβαίνουν. Τι σημαίνει αυτό, σημαίνει μιλούσε με παραβολέ. Επειδή οι άνθρωποι που δεν έχουν κοινωνία με το Θεό δεν μπορούν να καταλάβουν τα λόγια του Θεό στην ουσία του. Γι' αυτό ο Κύριος μιλούσε με παραβολές για να γίνει κατανοητός στους ακροατές όταν κήρυτε, ώστε όποιο πιστεύει στα λόγια αυτά Τότε τα λάβει η κάρη του Θεού. Γι' αυτό ο κύριο μιλούσε με παραβολέ. Αυτό ήταν η απάντηση που έδωκε στου μαθητέ. Επειδή οι έκανα ερώτηση σαν πορεία γιατί ο κύριο μιλούσε συνεχώ με παραβολέ. Αλλά αυτή ήταν για να δώσει κατανόηση τα λόγια ώστε οι άνθρωποι να μπορεί να γνωρίζει τι είναι το τέλημα του Θεού. Τι εννοεί ο κύριο. Τα κήρυτε και μίλησε. Όπω σα είπα συνεχώ, ότι για να κηρύττει κάποιο το Ευαγγέλιο πρέπει να έχει κρίσμα από το ο Κρίσμα είναι που δίνει κατανόηση. Επειδή δεν μπορεί κανένα άνθρωπο να κηρύττει το Ευαγγέλιο με το φυσικό του διάνοια. Δεν τα καταλάβει τι εννοεί ο ΤΕΟ, επειδή είναι κρυμμένο στο φυσικό διάνοια του άνθρωπου, παρόλο ότι φαίνεται γραμματικά στα μάτια μα. Όμως η αλήθινή του νόημα και ουσία είναι κρυμμένη στη διάνοια μας, κρυάσε αποκάλυψη, αποκάλυψη είναι όπως αφαίρεση αφαιρε, αφ, τη κουρτίνα που κρύβει τη κατανόηση, ώστε έρχεται κατανόηση αλήθινά στη διάνοια του άνθρωπου σε κάθε ένα από εσάς, σε κάθε ένα από εμάς, ώστε να νοεί το τέλημα του Θεού. Επίση, ειδικά αυτό που κηρύττει το Ευαγγέλιο, κρυάσε να έχει κατανόηση από το άγιο πνεύμα, δηλαδή υπερφυσικό. Αποκλείεται κάποιο να κηρύττει το Ευαγγέλιο με το φυσικό του Διάννη, επειδή δεν τα ξέρει τι εννοεί ο Θεό, δεν τα ξέρει το τέλημα του Θεού. Γι' αυτό οι θεολόγοι δεν καταλαβαίνουν τα λόγια του Θεού σαββάτια επειδή είναι κρυμμένη στην διάνοια του. Επίση, απλώ βλέπουν μόνο τα φαινομενικά, και πολλές φορές δεν καταλαβαίνουν σωστά όπως είναι. Γι' αυτό το Ευαγγέλιο κρυάζε οι άνθρωποι που έχουν κοινωνία και έχουν κρίσμα από το Θεό να κηρύττουν, ώστε οι άνθρωποι που τα ακούνε να ανανορίζει αυτό που είναι κρυμμένα, δηλαδή αυτά που δεν ανανορίζει τα ακούσουν, ώστε κάθε ένα έχει επιλογή επίση να επιλέγει αν τα πιστεύει, σαν λόγια για να λάβει κάρια από το Θεό. Αυτή ήταν η απάντηση που ο Κύριο και του μαθητές, ότι μιλάει με παραβολές επειδή βλέποντα, δηλαδή με τα φυσικά του μάτια οι άνθρωποι που ακούνε βλέπουν αλλά σαν να μην βλέπουν. Δηλαδή επίσης ακού, ακούνε αλλά σαν να μην ακούνε, ούτε καταλαβαίνουν αν δεν μιλάει ο Κύριο με παραβολές για να δίνει κατανόηση. Δηλαδή κρυάζει ο Άγιος Πνεύμα πραγματικά να αγγίζει τη διάνοια, τη καρδιά του σαν άνθρωπο, ώστε ο άνθρωπο που τα ανοίγει πρότιμη καρδιά του, τα λάβει κατανόηση να καταλάβει τα λόγια του Θεού. Επειδή όταν καταλάβει τα λόγια του Θεού, τότε ο άνθρωπο μπορεί να πιστεύει επίση, επειδή τα αγγίζει τη καρδιά του άνθρωπο, τα έρθει φανερά τι είναι το τέλημα του Θεού στη καρδιά του άντρωπο, να μπορεί να καταλάβει, επειδή εδώ κύριο είπε ούτε Δηλαδή ούτε καταλάβαινα οι άνθρωποι εκείνοι αν δεν μιλούσε με παραβολές για να γίνει κατανόητο. Επειδή η θρησκεία βάλει μόνο κανόνες για να μπορεί να τηρήσει κάποιος και παράδοση. Αλλά αυτή δεν είναι πίστη. Αυτή είναι ηθικό κανόνες τάξη τη θρησκεία. Δεν μπορεί να σώζει κανένα. Παρόμοια οι Εβραίοι που ζούσαν εκεί στο Ισραήλ, Άρχιζα να ζούμε θρησκεία με κανόνες και παράδοση στη θρησκεία του Γι' αυτό το σκοπό ο εν ενσαρκώθηκε για να έρθει να κάνει μια αποκατάσταση Να φέρνει τους άνθρωπους ξανά στην πίστη αληθινής Θεός, Σε όποιο κάθε ένα που πιστεύει στο Ευαγγέλιο του Επίσης πρώτη διατήκη είναι ο ίδιο Θεό που έδωκε δηλαδή σαν πατέρα Θεού αλλά όταν εσακώθηκε ήρθε σαν γιο του Θεού με το όνομα Ιησού Χριστό, ώστε ο ίδιο προσωπικά να κηρύττει το Ευαγγέλιο. Επίσης αυτά τα μερία που θα σας διαβάζω τώρα, ήταν ένα μερία που ήταν προφητευμένος η Πρωτοδιατήκη, ότι το ερκόμο του, δηλαδή όταν τα να το Θεό, Ούτε οι άνθρωποι δεν τα μπορούσαν να καταλάβουν και αυτό είναι που συνέβη και επειδή η ιερέα του Ισραήλ δεν μπορούσε να γνωρίσει τον κύριο Ισού ότι αυτό είναι ο Θεό με μορφή σάρκα επειδή δεν είχα κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα και δεν είχα αποκάλυψη. Αλλά αυτό ήταν προφητευμένο, δηλαδή πρόβλεψε, προφήτευσε ήδη προφήτε επειδή το έδωκε ο Θεό, τον έπνευσε ο Θεό να προφητεύει και αυτό είναι που συνέβη και εδώ ο κύριο Έλεγε δηλαδή, εμπετίμησε ότι αυτά τα λόγια επλήρωνε όπως ήταν προφητευμένο. Να σας διαβάζω όπως ο Κύρος σου έλεγε εδώ. Και πληρώνεται επάνω του η προφητεία του Ιησάια που λέει Τα ακούσω με την ακοή αλλά δεν τα εννοήσω και βλέποντα τα δου και δεν τα καταλάβω. Αυτό είναι που συνέβη και δηλαδή όταν ο Θεός μιλούσε αλλά ακόμα και η ιερέα του Θεού η ιερέα που ο ίδιο το διόρισε στην πρώτη διατήκη δεν μπορούσα δηλαδή να βλέπω και ότι αυτό τα έργα που κάνει είναι έργα Θεού. Δηλαδή άκουσα τα λόγια που μιλούσε ο Κύριος σαν να μην άκουγα. Δηλαδή ήταν σαν κουφί πνευματικά, επειδή τα ακούσω με την ακοή, αλλά δεν τα εννοήσω. Δηλαδή, άκουσα, αλλά δεν μπορούσα να εννοήσω τα, ότι ο Θεός είναι που και δεν μπορούσα να εννοήσω τα έργα που έκαμε ο Κύριος όπως τάυμα, όλα αυτά να γνωρίζει ότι αυτό δεν είναι φυσικό, είναι από το Θεό. Δεν μπορούσα να έχω αυτή την κατανόηση. Αυτό είναι που επληρώθηκε όπως η προφητεία λέει εδώ. Τα ακούσω με την ακοή, αλλά δεν τα εννοήσω. Βλέποντα τα δού και δεν τα καταλάβω. Ξέρετε ότι πολλοί άνθρωποι σήμερα μέσα στη θρησκεία παρόμοια είναι, παρόμοια ζουν. Επειδή πολλοί άνθρωποι σήμερα μέσα στη θρησκεία, αν κοινεί ο Άγιο Πνεύμα, δεν καταλαβαίνουν όταν μιλάει ο Άγιος Πνεύμα, επειδή αυτό είναι που συνέβη και επίσης όταν ο Θεός ενσαρκώτηκε. Αλλά μετά τη Ανάσταση, πάλι ο Θεός ήρθε με μορφή Άγιο Πνεύμα, σήμερα μιλάει και κηρύττει. Αλλά οι άνθρωποι της θρησκείας μιλάει ρητορικά για το Άγιο Πνεύμα, αλλά όταν ο Άγιο Πνεύμα μιλάει σε αυτού, σαν να μην ακούνε. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή, δεν έχω νόηση. Απλώ μιλάει ρητορικά. Παρόμοια αυτή η άνθρωπη ιερέα μιλούσα ρητορικά για το πατέρα του αλλά όταν ο πατέρα Θεού ενσαρκώθηκε στο πρόσωπο του Ισού Χριστό, σαν γιο του Θεό, δεν μπορούσα να το αναγνωρίζω. Δηλαδή δεν εννοούσα. Αυτό είναι που έλεγε εδώ ο κύριο Ισού. Γι' αυτό η ζωή τη πίστη. Δεν είναι φαινομενικά ζωή, δεν είναι επιφανειακά, αλλά είναι κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα που είναι αόρατο. Κοινωνία με το Θεό που είναι αόρατο, ένα μπορεί ο άνθρωπο να ακούει το Θεό και όταν ο Θεό κινεί Είτε μιλάει μέσα σε άλλη άνθρωπο, να καταλάβει ο άνθρωπο που έχει πίστη, επειδή έχει κοινωνία με το Άγιο πνεύμα, αυτό είναι ζωή τη πίστη. Αυτό σημαίνει πίστη. Αλλά η θρησκεία περιγράφει τη ζωή του τήρηση, το παράδοση και κανόνε απίστη. Αυτή δεν είναι πίστη. Είναι τάξη. Δεν είναι πίστη. Γι' αυτό πρέπει να ξεκορίζουμε τη διάφορα ανάμεσα στη τάξη και πίστη. Τάξη, οποιοδήποτε άνθρωπο. Μπορεί να έχει τάξη στη ζωή του χωρί να έχει πίσει στο τέο γι' αυτό. Κάποιον μπορεί να ζει ηθικό ζωή με τάξη, αλλά χωρί να έχει η αληθινή πίσει στο τέο. Δηλαδή δεν τα έχει σωτηρία μετά γι' αυτό. Πρέπει να ξέρουν όλοι. Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε κάποιο να έχει ηθικό ζωή με τάξη εντό στο φυσικό κόσμο. Για να... επίση από κάποιο που έχει πραγματικά αληθινή πίσει στο τέο. Αληθινή πίσει είναι κοινωνία. Κάποιο με τον αόρατο Θεό που είναι Άγιο Πνεύμα που είναι αυτό αυτό που έγινε Χριστό, δηλαδή αυτό που έγινε στο πρόσωπο του το Ιησού Χριστό, δηλαδή πήρε μορφή άνθρωπο, ήρθε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστό και σήμερα είναι ανάμεσα μα στο πρόσωπο του Άγιο Πνεύμα και αόρατο. Αλλά η αληθινή πίστη. Σε, η αλληλεγγύη κοινωνία, σε κάθε ένα με αυτό είναι πίστη όχι τήρηση των κανόνες στη θρησκεία, όπως πολλοί νομίζει αυτό, η θρησκεία είναι μεγάλη εμπόδια και εκτρότητα των άνθρωπων για τη σωτηρία του άνθρωπου. Αλλά αυτή την αλήθεια, αν δεν γίνει κατανόητο σε, σε, στον άνθρωπο, τότε δεν μπορεί να κατανοεί πραγματικά ποτέ το τέλημα του Θεού. Απλώς τα μιλήσει για το Θεό, ρητορία μια ζωή και τα αναγνωρίζει, δηλαδή τα μιλήσει για το όνομα του Θεού, ρητορία μια ζωή και τα πιστεύει ότι έχει πίστη επειδή τηρεί κανόνες και παράδοση. Αλλά αυτό δεν είναι πίστη. Πίστη είναι κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα επειδή πίστη είναι πνευματικά. Δηλαδή να πιστεύει σε κάποιος που δεν το βλέπει. Να πιστεύει σε αυτό που μιλάει ο Θεό που δεν το βλέπει. Αυτή σημαίνει πίστη. Όχι να τηρεί κανόνε και παράδοση που είναι επιφανειακά τάξη τη θρησκεία. Κάθε θρησκεία έχει τάξη του, κάθε θρησκεία έχει κανόνε του. Αλλά αυτή είναι ανθρώπινη. Αλλά από το Θεό θέλει μόνο ο άνθρωπο να έχει κοινωνία μαζί του, να περπατάει ακριβώ όπω αυτό οδηγεί τον άνθρωπο που έχει κοινωνία. Επειδή κοινωνία με το αϊό είναι κάθε ένα να μπορεί να έχει σχέση μαζί του. Να μιλήσει μαζί του σε προσευχή κάθε η ώρα, κάθε, κάθε στιγμή που έβαλε ο κύριο μέσα στην καρδιά του άνθρωπου να μπορεί. Ο κύριο δεν εμποδίζει κανένα να μην δουλεύσει. Κάθε ένα έχει απασχόληση του, αλλά κάθε άνθρωπο που έχει άλλη την πίστη μπορεί να έχει κοινωνία με το Άγιο πνεύμα. Επίση, ο κύριο είναι που τα βάλει τάξη στη ζωή του για να ξέρει ότι τέτοια στιγμή. Κρειάζεσαι να έχει κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα, να έχει προσευχή, να κάθεσαι και να ακούει τον Κύριο επειδή η σωτηρία είναι, αρκίζει από εδώ που ζούμε στο φυσικό κόσμο, επειδή μετά το τάνατο, κάθε ένα που είχε αληθινή πίστη, είναι που τα είναι πρόβατα, που τα δικαιωτεί προς σας το Θεό. Επειδή κάθε ένα που δεν ανανόριζε το Θεό, επειδή δεν είχε αληθινή πίστη, τότε τα είναι κάποιο, κά, κάποιος που τα είναι ερήφια. Γι' αυτό η σωτηρία Αρκίζει εδώ, δηλαδή εγγύσει ο σωτηριά, αρκίζει πριν το τάνατο, με κοινωνία που τα έχει ο άνθρωπο με το Θεό. Επειδή είναι η αληθινή πίστη είναι ο άνθρωπο να αρκίζει να ακούει το Θεό. Αυτό είναι που σήμερα με αυτό το σκοπό ο Άγιο Πνεύμα κινεί. Ο Άγιο Πνεύμα κινεί, αλλά οι άνθρωποι είναι που έχουν μάτια, δεν βλέπουν. Έχουν αυτιά, δεν ακούνε έχω καρδιά, δεν καταλαβαίνω. Το ίδιο προφ προφητεία αυτή που μιλήθηκε εδώ, συνεχίζει να γίνονται γενιέ σε γενιέ. Δηλαδή αφορά κάθε άνθρωπο που δεν έχει κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα, αφορά κάθε, κάθε άνθρωπο που δεν έχει κατανόηση υπερφυσικό, που δεν, να, να δεν κατανοεί τα λόγια του Θεό, επειδή παραμείνει τυφλωμένη, από τη θρησκεία, με τι κανόνε στη θρησκεία, με τη τάξη που βάλει η θρησκεία. Γι' αυτό η θρησκεία δεν σωζεί κανένα, πρέπει να γνωρίζετε αυτή τη μεγάλη αλήθεια και αυτή την ευκαιρία που δίνει ο Θεός σε κάθε ένα πραγματικά που πιστεύει και αρχίζει κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα και ζητάει κατανόηση ότι όταν σε αγγίζει εκεί τα ανοίξει τα μάτια σου, τα αρχίζει να βλέπεις αυτό που δεν έβλεπε, τα αρχίζει να ακούσεις αυτό που δεν άκουσε πριν, τα αρχίζει να καταλαβαίνει κάτι που δεν μπορούσε να καταλάβεις επειδή αυτή που περιγράφει εδώ ο κύριο Ιησού ήταν ένδειξη για μια τύφλωση από άνθρωπο που ζούσα στη θρησκεία, επειδή αυτοί οι άνθρωποι που ήταν στο Ισραήλ, όταν ήρθε με σάρκωση ο Θεός, δηλαδή με μορφή άνθρωπο ο Θεός, όνομα Ιησού Χριστό, δεν μπορούσα να το ανανορίσει. Για ποιο λόγο, επειδή είχα μάτια, αλλά δεν έβλεπα πνευματικά. Είχα αυτιά, αλλά δεν άκουσα όταν ο Θεό μιλούσε. Είχα καρδιά, αλλά δεν καταλάβαινα τα λόγια του Θεό που ήταν γραμμένο μέσα σε προφήτε. Δηλαδή ήταν γραμμένο, αλλά δεν είχα κατανόηση. Επειδή δεν είχα κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα, δεν είχα αποκάλυψη. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορούσα να το πιστεύω. Επίση, αυτό το λόγο αντίρρησα μέχρι που το παρέδωσε το σταυρό και επίση ο ίδιο εντέκτηκε με τη τέληση του να θυσιαστεί επειδή τα ευκαιρία να θυσιαστεί για κάθε αμαρτώλο. Και ακόμα αν αυτό συνέβη και εντό η Κύπρο ή οποιοδήποτε κόρα τη στιγμή που ενσαρκώθηκε ο Θεό, έπρεπε επίση οι άνθρωποι η θρησκεία να μην το αναγνώριζαν. Αυτό τα σύμβαινα σε κάθε κόρα. Αλλά επειδή έτσι και να γίνει στο Ισραήλ, επειδή εκεί είναι που γεννήθηκε όταν εισαρκώθηκε ο Θεός επειδή αυτή η γυναίκα την Παρτένα ήταν από το Ισραήλ που δεν έκλεξε ότι όσο ο, ο ίδιος προσωπικά με τη χάρη του για να μπορεί να εισαρκωθεί με στη συγκυ... κοιλιά της ήταν από το Ισραήλ γι' αυτό συνέβη και στο Ισραήλ επίσης και γεννήθηκε στη Βιτλέμ αλλά αν ήταν εδώ στη Κύπρο ή οποιοδήποτε χώρα ότι τα έγινε αυτό το πράγμα επίσης οι άνθρωποι τη θρησκεία τα, τα έκαμα το ίδιο αντίρρηση, δηλαδή δεν μπορούσα να το ανανωρίσει το τέο επειδή χωρίς κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί κανένα να ανανωρίσει τη το κίνηση του Θεό, το, δεν μπορεί κανένα να ανανωρίσει όταν ο Θεό μιλάει, απλώς το μόνο που μπορεί να ξέρει ή να έχει πληροφορία είναι ρητορία για το όνομα του Θεό το, και ρητορία ότι ο Άγιο Πνεύμα είναι ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Πατέρας, αλλά χωρίς να ανανουρίζει, δηλαδή με την Αποκάλυψη, επειδή ρητορία δεν είναι πίστη, είναι κάτι που μπορεί κάποιος να μιλάει σαν παπαγάλου, όποιοδήποτε. Και το πουλί που λέγεται παπαγάλου, μιλάει κάτι όταν ακούεις, δηλαδή μιλάει σαν ρητορία, κάτι που δεν καταλαβαίνει, δεν ξέρει. Το ίδιο είναι άνθρωπο που μιλάει για το Χριστό, να μαζί του, που μιλάει για το Πνεύμα μοιάζονται με παπαγάλου. Δηλαδή, ε, μιλάει κάτι που δεν αναγνωρίζει. Αυτό είναι που συνέβη και στο ιερέα το Ισραήλ επίση. Για αυτό το σκοπό, με άγνοια, τον παρέδωσα το Σταυρό. Επειδή είχα μάτια, δεν έβλεπα. Είχα αυτιά, δεν άκουσα. Είχα χαρτιά, δεν καταλάβαινα τίποτα. Επειδή δεν είχα κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή, δεν είχα αληθινή πίστη. Απλώ είχα τρισκία και, και τηρούσα τάξη και κανόνες τη θρησκεία και παράδοση του. Αυτή αφορά καθένα, ώστε να συμνήσου κάθε ένα που βρίσκεται στη θρησκεία, δεν είναι και να ακόμα το Θεό προσωπικά με την Αποκάλυψη, χρειάζεσαι ευκαιρία, δίνει ο Θεό σε κάθε ένα, μπορεί να σε αγγίζει ο Θεό εκεί. Αλλά εσύ το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να εμπιστεύει και να επιλέξεις να ζητήσει με πρώτη καρδιά και επίση όταν ακούει το Ευαγγέλιο, κηρύτεται, αγγίζεται η καρδιά σου, μη κάμισε βήμα πίσω, επειδή ο Άγιος πνεύμα είναι που βάλει το δάκτυλο, αν εσύ πιστεύει τότε ο Θεό είναι έτοιμο να σου δώσει αποκάλυψη, να αλλάξει τα πάντα τη ζωή σου, να ανοίξει τα μάτια, να ανοίξει τα αυτιά, να δώσει κατανόηση, ώστε όλα να είναι φανερά και όλα τα αλλάξει τα αρκίζει άλλη την πίστη με το ζωντανό Θεό και τον αόρατο. Ένα είναι ο Θεό που μπορεί να σώσει κάθε ένα, δεν μπορεί να σώσει, αλλά ένα Θεό είναι που παρουσιάζει και σε τρία πρόσωπα που μπορεί να φανερώνει τον εαυτό του σε σένα όταν πιστεύει στο Ευαγγελίο ο Τακίριττη. Για σήμερα σας φινώ εδώ η κάρτη του κύριου Ιησού μαζί με όλοι σας.